Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήλθατε εδώ στο Blue Sky, στη δική σας εκπομπή «Ραντεβού με την επικαιρότητα». Ένα ραντεβού μαζί σας για να κουβεντιάσουμε την καθημερινότητα, τα προβλήματα τα οποία σας απασχολούν, τα απλά προβλήματα, τα καθημερινά, τα οποία κάποιες φορές έχουμε πετύχει να τα έχουμε λύσει, κάποιες φορές όμως πρέπει να μπορούμε να ενημερωθούμε καλύτερα, να τα ξεπεράσουμε κιόλας. Θα δούμε. Σήμερα έχω τη χαρά να έχω μαζί μου τον πρόεδρο των συνταξιούχων πολιτικών υπαλλήλων, σωστά κύριε Λιόπλε? Σωστά, της Ομοσπονδίας. Της Ομοσπονδίας. Της Ελλάδος. Ελλάδος. Να πω ότι είχατε αρχαιρεσίες και έχετε εκλεγεί πρόεδρος και με μεγάλα ποσοστά, κύριε Λιόπλε. Κάτι μάλλον εκεί με τους συνταξιούχους από τους αγώνες σας δικαιωθήκατε με την εκλογή σας. Ναι, είναι καλό να κρατάμε μια καλή σχέση με τον κόσμο, να τους λέμε αλήθεια, να τους βοηθάμε και να κατανοούν αλλά και να λύνουν τα προβλήματά τους, που όπως είπατε λύνουμε αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν κι άλλα. Σε όλη αυτή την προσπάθεια κάνουμε κοινό αγώνα με όλο τον κόσμο για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που ο καθένας επιδιώκει, στα δίκαια και νόμιμα δικαιώματα του καθενός. Εγώ να πω ότι οι πολίτες έχουν ένστικτο και για να σας εκλέγουν με τέτοια ποσοστά σημαίνει ότι σας έχουν και εμπιστοσύνη, κύριε Λιόπλε, ότι στα δίκαια αιτήματά τους, γιατί είναι άνθρωποι που έχουν αγωνιστεί σε όλη τους τη ζωή και έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή κάποιοι να νιώθουν αρκετά αδικημένοι. Αν και πρέπει να πω ότι το τελευταίο πλέον έχει μπει, πήραν τις αυξήσεις, αυτό το 7,75 που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μετά από 12 χρόνια δόθηκε και μία λύση, έστω αυτή η λύση που δόθηκε με την προσωπική διαφορά. Έχουν γίνει κινήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Είναι μία σειρά θεμάτων, όπως πολύ καλά το λέτε, που έχουν πάρει το δρόμο τους. Και έχουμε θετική εξέλιξη σε μερικά από τα ζητήματα, όπως αυτό που έγινε τα Χριστούγεννα με τα 250 ευρώ στους χαμηλούς συνταξιούχους, που αντιμετώπισαν έστω τις ημέρες εκείνες την ανάγκη για να μπορέσει η οικογένειά της να δει γιορτινές ημέρες. Έρχεται τώρα ένα άλλο ποσό για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι συνταξιούχων, που είναι 850.000, που δεν πήρε καθόλου από το 7,75, όπως είπατε προηγουμένως. Λόγω της προσωπικής διαφοράς. Και άλλες 250.000 που πήραν μέρος του ποσού αυτού, λόγω της προσωπικής διαφοράς. Και είναι ένα σημαντικό ζήτημα η προσωπική διαφορά, θα το επανέλθουμε μετά. Βεβαίως. Αφού ολοκληρώσουμε αυτό, πάμε να δούμε λοιπόν τι παίρνουμε. Ότι είναι πάνω από 1.122.000, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, που αυτή τη στιγμή έστω και μερικώς αντιμετωπίζουν ένα σημαντικό ζήτημα που πραγματικά ήταν άδικο για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Πολύ καλό ο Πρωθυπουργός το είδε, και λέω Πρωθυπουργός γιατί έχω την εκτίμηση ότι ο ίδιος αισθάνεται πολλές φορές την ευαισθησία απέναντι στην κοινωνία και στα προβλήματά της, παρεμβαίνει πολλές φορές και δίνει λύσεις, έστω και αν έχουμε δυσκολίες επικοινωνίας με τους υπουργούς του. Ναι. Βγάζετε μία πικρία τώρα με αυτό, γιατί αν κατάλαβα καλά, κύριε Λιόπλε. Κοίταξε, στις 14 Οκτωβρίου με τον κύριο Πρωθυπουργό είχα μία συνάντηση όλες οι συνταξιουχικές οργανώσεις που εκπροσωπούμε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Εκεί είχα μία πολύ αναλυτική και μεγάλη κουβέντα μαζί τους για αρκετό χρονικό διάστημα, ίσως και μία μισή ώρα. Τα είπαμε όλα, μας έδωσε τις απαντήσεις, μας είπε ότι τα δημοσιονομικά της χώρας είναι σε κατάσταση τέτοια που δεν μπορεί να λύσει άμεσα ζητήματα όπως είναι η προσωπική διαφορά. Ένα έγκλημα τεράστιο, το κουβαλάμε από το 2016 με τον 4387, ένα νόμο Κατρούγκαλο, όπως ακριβώς έχει ονομαστεί. Είναι πληγή αθώου αίματος και όπως το είπα επανειλημμένως, δεν μπορεί αυτό το αίμα να συνεχίζει συνεχώς. Πρέπει να κλείσει. Κύριε Λιόπλε, ξέρω ότι επαναλαμβάνουμε πάλι το ίδιο θέμα, αλλά εγώ θέλω να το ξανααναφέρουμε, το θέμα της προσωπικής διαφοράς, γιατί ξέρετε υπάρχουν και οι νεότεροι που μας ακούν, παρακολουθούν την εκπομπή και σου λέει τώρα τι είναι αυτή η προσωπική διαφορά που ακούμε, γιατί και τα νέα παιδιά ή οι άνθρωποι που είναι ακόμα εργαζόμενοι κτλ. Δεν έχουν καταλάβει απόλυτα τι σημαίνει προσωπική διαφορά. Για να μην σας πω ότι επειδή θα δείτε και στο δεύτερο μέρος που θα έχουμε τα τηλέφωνα, υπάρχουν ακόμα συνταξιούχοι οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει τι κράτηση τους γίνεται και πού εμφανίζεται αυτή η προσωπική αδιαφορά και τι συμβαίνει ακριβώς. Το 2015 το Συμβούλιο της Επικρατείας
δύο νόμους, 4051 και 4093, τους χαρακτήρισα αντισυνταγματικούς, γιατί είχαν κάνει περικοπές πραγματικά παράνομες των συντάξεων. Ο κ. Κατρούγκαλος, επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έφερε ένα νόμο το 4387 το 2015, όπου κάνει επανυπολογισμό των συντάξεων με χαρακτηριστικά που ο ίδιος έβαλε, και αυτό του έβγαλε ένα αποτέλεσμα ότι οι συντάξεις που δίνονται είναι μεγαλύτερες από αυτές που έπρεπε να δίνουν. Δηλαδή, κύριε Λιόπλε, πείτε ότι εγώ ήμουν συνταξιούχος το 2016, ας πούμε αυτό, ναι, και έπαιρνα ένα ποσό 1.400 ευρώ, 1.500 ευρώ. Το 2015, ναι. Το 2015. Ωραία. Εκείνη τη στιγμή, εγώ ήμουνα σε μία σύνταξη, έπαιρνα 1.500 ευρώ. Εσείς θα βγαίνατε το 2016, ένα χρόνο μετά. Τι διαφορά είχαμε εμείς οι δύο? Έβαλε καινούργια δεδομένα, χαρακτηριστικά επανυπολογισμού, όπως το όνομα. Άρα εμένα με ξαναέβαλε σε διαδικασία και ξαναυπολόγισε και τη σύνταξή μου. Και τον παλιό τον έβαλε στη διαδικασία. Και ο καινούριος πλέον θα έχει υποστεί πλέον τη μειωμένη σύνταξη για πολλωστή φορά, γιατί μετά από τους νόμους τους μνημονιακούς επανέρχεται ξανά το κράτος με τον συγκεκριμένο νόμο να μειώσει ξανά τις συντάξεις. Απαράδεκτο καθεστώς. Τώρα, οι παλιοί προσωρινά κράτησαν τη διαφορά τα 1500 που μειώθηκε η σύνταξή τους ως προσωπική διαφορά. Δηλαδή, αν έπαιρνα 1.400, όπως είπατε, εγώ, με, ναι, τα καινούργια, με τον καινούριο νόμο, θα έπαιρνα 1.200, ανάλογα με το μέγεθος της σύνταξης του καθενός. Άρα υπάρχει ένα 300 μεταξύ μας. Το κομμάτι το παραπάνω αυτό ονομάστηκε προσωπική διαφορά. Μάλιστα. Η οποία είχε τότε αποφασιστεί ότι το 2019 θα περικοπεί, γιατί μέχρι τότε είχαν αποφασίσει να το κρατήσουν, και θα μείνει η κουτσουλωμένη για τρίτη, μάλιστα, φορά σύνταξη των συνταξιούχων. Ωραία. Και πάμε στο σήμερα πια, όπου έρχεται ο Πρωθυπουργός, γιατί πολύ σωστά και έγκαιρα και εσείς είχατε ενημερώσει, και πρέπει να πούμε ότι και προεκλογικά ο Πρωθυπουργός το γνώριζε το θέμα, είχε ασχοληθεί με εσάς. Δεν είναι ο Πρωθυπουργός, δεν είναι σε γυάλα, γνωρίζει τι συμβαίνει, ξέρει τι γίνεται, είναι κάθε μέρα στον δρόμο, ακούει, περπατάει, και προεκλογικά και μετεκλογικά είχε συναντήσεις μαζί σας, πήρε αυτό όλο που εσείς του μεταφέρατε και πήρε την απόφαση, και πολύ σωστά το βάζετε ότι είναι προσωπική απόφαση του ίδιου του Πρωθυπουργού, να προχωρήσει σε αυτή την αύξηση του 7,75. Το 7,75 λοιπόν έρχεται να αντιμετωπίσει μία ακρίβεια η οποία είναι σε εξέλιξη και η οποία καλύπτει ένα πολύ μεγάλο μέρος του τιμαρίθμου που είναι στο 9,9, αν θυμάστε, από, ναι, το 2022. Και λοιπόν, αυτό λοιπόν το 7,75 καλύπτει ένα μεγάλο κομμάτι της ακρίβειας, έτσι, και του κόστους μείωσης της αγοραστικής δύναμης των συντάξεων. Ένα μεγάλο κομμάτι όμως που εξακολουθούσε να έχει την προσωπική διαφορά, απλά μειώθηκε λογιστικά η προσωπική του διαφορά, η σύνταξη όμως παρέμεινε η ίδια. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα το 9,9 του τιμαρίθμου να είναι αγοραστική μείωση των συντάξεων του αριθμού που είπε προηγουμένως, των 850.000. Αφού λοιπόν διαπίστωσε ότι πλέον είναι άδικο για το μεγάλο αριθμό αυτό των συνταξιούχων να μην καλύψει έστω και μερικώς την ακρίβεια, αποφάσισε να δώσει τώρα ένα ποσό έως τη συντάξη των 1.600 ευρώ, που θα ξεκινάει από 200 ευρώ, 250 ευρώ και 300 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της συντάξεως κάθε φορά και ανάλογα με το τι μέρος πήρε από την αύξηση του 7,75%. Άρα, αυτή τη στιγμή να περιμένουμε πριν το Πάσχα, σωστά? Ήδη ξεκίνησε, από ό,τι άκουσα τον κύριο Σταϊκούρα χτες, αν θυμάμαι καλά, δόθηκε εντολή να αρχίσει η καταβολή. Έτσι, για αυτούς που έχουν να λαμβάνουν. Δύο επιδόματα είναι. Το ένα αφορά την προσωπική διαφορά, ναι, σωστά, που είναι 200, 250 και 300. 250 είναι για αυτούς που έχουν από 1.100 έως 1.600 ευρώ σύνταξη. 300 ευρώ είναι όσοι έχουν μέχρι 800 ευρώ, οι οποίοι παρότι πήραν τα 250 ευρώ θα πάρουν και τα 300 τώρα. Αυτό θέλω, έτσι, να πω. Αρκεί τώρα να μην είχαν πάρει το 7,75. Ωραία. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα πάρουν τα 300, τα 250 νομίζω και 200. Τρία ποσά δεν είναι? Θα πάρουν, ναι, τρία ποσά, είναι ανάλογα με τη σύνταξη, που λαμβάνει. Αυτοί που έχουν από 1.100 έως 1.600 ευρώ θα πάρουν 250. 250. Και οι άλλοι θα πάρουν τα 800 και αυτοί που είναι πιο... Είναι πέντε οι κατηγορίες. Πέντε κατηγορίες. Ανάλογα με το μέγεθος της σύνταξης. Μάλιστα. Και ανάλογα με το ποσό που πήρε ο καθένας, γιατί μερικοί πήραν έως 3.49
Ναι. Και παίρνουν ένα μέρος γύρω στα, μέχρι τα 250 ευρώ. Αυτοί που είναι από 3,5 έως 6,99 θα πάρουν 200 ευρώ. Μάλιστα. Να πάμε και στο θέμα των, το δώρο, ας πούμε, που δόθηκε τα Χριστούγεννα. Ναι. Θα δοθεί το Πάσχα? Ακόμα δεν έχουμε κάτι νεότερο από αυτού, έτσι, για το τι πρόκειται να γίνει. Η άποψή μου ήταν και το έχω πει ότι ενώ διέθεσε ένα μεγάλο κομμάτι περί τα 700 εκατομμύρια, το 250 και αυτά που δίνει τώρα, η άποψή μου ήταν να δοθεί θεσμικά για ένα γεγονός. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε με τα ίδια λεφτά σχεδόν να αφανίσει εντελώς την προσωπική διαφορά και να έχει δώσει μια λύση πλέον οριστική για τα προβλήματα των συντάξεων, γιατί θα συνεχίσει από εδώ και πέρα να υπάρχει, παρά το ότι. Ίσως να ξέρετε και εσείς περισσότερα ότι ο ίδιος είπε το σκέπτεται, εφόσον του βλέπει ότι μπορεί να το ανταποκριθεί, να δεσμευτεί η προσωπική διαφορά που θα απομείνει πλέον να ενσωματωθεί, για να μην ξαναυπάρχει πάει την επόμενη χρονιά που θα ξαναβρεθούν πάλι στην ανάγκη να δοθούν στις συντάξεις. Εννοείται μέχρι τέλος του έτους όλο μέχρι αυτό τέλος να του γίνει. Έτους, ναι. Εντάξει, όπως επίσης, για να του ολοκληρώσουμε και όλη την παροχή, φαίνεται ότι αυτή η αδικία των αναδρομικών του 11 μήνου. Εκεί του θα σα πήγαινα, στα αναδρομικά. Μπράβο. Και τη επικουρική σύνταξη, και αυτά ήδη το επεξεργάζονται από ό,τι πληροφορήθηκα και μάλλον θα τα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Το προλαβαίνουμε βέβαια. Αλλά νομίζω ότι οι πληροφορίες θα βγουν αληθινές. Να πω ότι στο θέμα των επικουρικών, κάτι για το οποίο ο Υπουργός είχε εξαγγείλει το θέμα ότι θέλει να δώσει την τελική λύση πλέον, να μην υπάρχουν εκκρεμότητες με τις επικουρικές. Κάποιοι πήραν χρήματα, νομίζω γύρω στις 36.000, πήραν έναντι 100 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, στην πληρωμή που ήδη έγινε στις 15. Καλά, τον 15 Μαρτίου δόθηκε για όλους που είχε καθυστερήσει η επικουρική της σύνταξης. Και έχουμε συντάξεις που έχουν καθυστερήσει και 4 χρόνια. Και θα πάρουν αυτοί, κάθε μήνα καθυστέρηση θα του αποδώσουν προκαταβολικά 100 ευρώ ανά μήνα. Άμα λοιπόν είναι 4 χρόνια, 48 μήνες. Πρέπει να του έχει καταβληθεί 4.800. Το λέμε δηλαδή για αυτούς που αν τυχόν δεν τους έχει γίνει, μπορεί να υπάρχει κάποιο λάθος. Οπότε θα πρέπει να δούνε πόσους μήνες απουσιάζει, δεν αποδίδεται η επικουρική σύνταξη. Θα πάρει 100 ευρώ κατά μήνα. Ωραία. Για τους υπολείπους που δεν θα πάρουν, θα γίνει καθάριση μέχρι τέλος Απριλίου. Για όλους. Οπότε θα ξεκαθαρίσουμε το θέμα. Μου έστειλαν ένα μήνυμα που ξεκινήσουμε στην εκπομπή. Οι συντάξεις όταν βγαίνουν, όταν καταθέτει ένας νέος συνταξιούχος που θα βγει ή βγήκε πριν 6 μήνες ή θα βγει τώρα. Που δεν του είχε βγει ολοκληρωτικά η κυρία σύνταξη. Η υπηρεσία του είναι υποχρεωμένη να στείλει σε όλα τα ταμεία ή πρέπει να τρέξει ο συνταξιούχος? Σας λέω τώρα ερωτήσεις απλές που μπορεί να φαίνονται απλοϊκές, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν τη διαδικασία. Ετοιμάζονται οι φάκελοι σε γνώση και του μελλοντικού συνταξιούχου από την υπηρεσία του και οι οποίες αποστέλλονται και για την κυρία σύνταξη, στον ΕΦΚΑ. Μάλιστα. Και για την επικουρική. Και για το εφάπαξ. Και για το μετοχικό. Τέσσερι φάκελοι δηλαδή δρομολογούνται από την αρχή. Άρα τα κάνει η υπηρεσία. Δεν παίρνει ο συνταξιούχος τέσσερις φακέλους και τρέχει. Όχι. Προσέξτε, το λέω αυτό. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μας ρωτάνε εδώ στην εκπομπή και σου λέει: εγώ τώρα τι να κάνω. Θα βγω σε λίγο καιρό, σε ένα μήνα σύνταξη. Πρέπει να πάω σε δικηγόρο. Όχι. Θα το ολοκληρώσει η υπηρεσία μου και θα στείλει τους τέσσερις φακέλους αυτούς που πρέπει να στείλει στα ταμεία μου και εγώ θα περιμένω την ενημέρωση. Έχει υποχρέωση η υπηρεσία να αποστείλει υπηρεσιακός τους φακέλους αυτούς σε όλα τα ταμεία που αναφέραμε προηγουμένως και ο συνταξιούχος, ο μελλοντικός, μπορεί να πληροφορηθεί και τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης στην κάθε υπηρεσία. Από την υπηρεσία Από την υπηρεσία, ναι. Ωραία. Για να δώσουμε μία απάντηση, γιατί οι άνθρωποι ξέρετε κάτι. Για σας μπορεί να φαίνονται όλα πολύ απλά, κατανοητά, χρόνια σε αυτή τη. Υπάρχουν όμως και κάποιοι οποίοι δεν έχουν ασχοληθεί και σου λέει: εγώ τώρα, άμα θα βγω, πόσα. Τι είναι. Έχουν και το φόβο των δικηγόρων, τι θα πληρώσουν. Ξέρετε, δεν είναι τόσο. Τόσο απλό. Να προχωρήσουμε όμως τώρα και να πάμε σε άλλα θέματα, γιατί νομίζω ότι αθρηστικά πρέπει να δούμε το τι μπορούν να πάρουν οι συνταξιούχοι, με την έννοια ότι έχει έρθει και το Market Pass, αυτό το που υπάρχει αυτή η στήριξη με τα τρόφιμα, τα οποία
Είναι και αυτό ένα βοήθημα σήμερα που φαίνεται ότι τα προϊόντα έχουν λίγο ξεφύγει. Τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, ένα καλάθι το οποίο λιδωρήθηκε, πρέπει να πούμε, από όταν ξεκίναγε, φαίνεται ότι δίνει μία λύση. Ναι, έχει βάλει ένα περιορισμό μέχρι τις 25.000, νομίζω, εισόδημα που θα έχει ο κάθε ενδιαφέρομος πολίτης. Αν περάσει 25.000, αν είναι δύο συνταξιούχοι, ξεπεράνε τις 25.000, οπότε ξερούνται αυτοί. Έτσι, για να δούμε σε ποιους απευθύνονται. Λοιπόν, όμως μέχρι εκείνο το κομμάτι, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι πράγματι αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την ακρίβεια που προκύπτει από την αγορά των βασικών προϊόντων που θέλουν για την καθημερινότητά τους και για τις ανάγκες του σπιτιού τους, η αλήθεια είναι ότι βοηθούνται. Να πάμε σε αυτά τα αιτήματα τα οποία συνεχίζεται όμως πλέον να διεκδικείται, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι. Λοιπόν, γιατί πέρα από αυτά που έχετε πάρει, να επενθυμίσω και κάτι, αν μου επιτρέπεις, κύριε Βρίνα. Το 2020 το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέδωσε μία απόφαση που έλεγε ότι ο υπολογισμός της ανταποδοτικής σύνταξης είναι πολύ χαμηλός και θα έπρεπε να αλλάξει προς τα πάνω. Μάλιστα. Πράγματι, ο νόμος 4670 το 20 έδωσε μια αύξηση, αλλά έδωσε, δυστυχώς για μένα, από τα χρόνια υπηρεσίας 30 ετών και άνω, έως από 1% έως 7,70 στα 40 χρόνια. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να το προσέξουν αυτοί οι συνταξιούχοι, αν τους έχει καταβληθεί. Ωραία. Θα έχει αυξηθεί. Κύριε Ιωπλή, για να είμαστε χρηστικοί, πώς θα το δει κάποιος συνταξιούχος αυτό που μόλις αναφέρετε, πού θα πρέπει να μπει? Εκτυπώνει το ενημερωτικό σημείο μας σύνταξης του Ιανουαρίου του 2020. Εκεί βλέπει πώς είναι η αρχική ανταποδοτική του σύνταξη και αν έχει προσωπική διαφορά. Άμα εκτυπώσει τώρα του Δεκεμβρίου του 2022, πάνω στον οποίο υπολογίστηκε και το 7,75, μάλιστα, πρέπει να δει δύο πράγματα. Ή αυξημένη την επικουρική του την ανταποδοτική σύνταξη ή μειωμένη την προσωπική του διαφορά. Εύκολα μπορεί να μπει κάποιος και να το τυπώσει? Όλοι με τους κωδικούς τους τάξης που έχουν άπαντες μπορεί να μπουν. Όποιος δεν ξέρει, βέβαια, απευθύνεται σε κάποιο λογιστή που του κάνει και τη δήλωση. Είναι πολύ εύκολο. Επίσης, τους λέμε, εκτυπώστε το ενημερωτικό σημείωμα του Μαρτίου του 2023 για να δείτε ξεκάθαρα πλέον πόσο έχει μειωθεί η προσωπική διαφορά ή πόση αύξηση έχετε πάρει. Ωραία. Ας πούμε ότι κάποιος, λοιπόν, πριν πάμε στα αιτήματα τα άλλα που διεκδικείτε, ναι, ας πούμε ότι κάποιος έχει μία προσωπική διαφορά 300 ευρώ. Ναι. Ωραία. Αυτό το ποσό είναι εφάπαξ. Ένα ποσό ολόκληρο. Εγώ λέω τώρα ένα παράδειγμα. Λέω στα παιδιά μου, δανείζομαι από έναν φίλο μου και λέω στα δίνω στο κράτος. Ναι. Μπορώ? Να τα δώσεις πού? Να καλύψω την προσωπική μου διαφορά. Όχι. Η προσωπική διαφορά είναι μηνιαίο. Άρα πρέπει να έρθει να μου κρατάει 30 ευρώ για κάθε μήνα. Έχει και ένα πρόβλημα αυτό, γιατί δεν κληρονομείται η προσωπική διαφορά. Δηλαδή, εάν αποχωρήσει ο ένας των δύο συζύγων και κληρονομήσει σύζυγος, αυτό δεν υπολογίζεται στην κληρονομιά. Έτσι, υπολογίζεται μόνο η ανταποδοτική σύνταξη. Μόνο η ανταποδοτική σύνταξη. Και η εθνική. Και έτσι, η εθνική. Αυτό είναι ένα θέμα που το έχουμε και σήμερα να το συζητήσουμε. Πάμε να το πούμε, λοιπόν. Η συντάξη χειρίας. Πάμε στη συντάξη χειρίας. Εδώ έχουμε ευτυχώς, και αυτό οφείλω να το πω, ότι ήταν με μια παρέμβαση του κυρίου Μητσοτάκη ως αρχηγός τότε της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν γινόταν η καινούρια νομοθετική ρύθμιση πάρα πολύ άσχημη για τις συντάξεις χειρίας. Είναι μεγάλο το θέμα να το αναλύσουμε τώρα. Όχι, να το πούμε, γιατί ήταν με το 50%, γιατί βρισκόντουσαν όλοι στο δρόμο, γιατί αυτή η ιστορία έφερνε οικογένειες οι οποίες, πέρα από τη θλίψη που έχασαν το δικό τους άνθρωπο κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, όταν φεύγει ένας άνθρωπος, μόνο θλίψη έχεις. Και υπήρχαν οικογένειες που είχαν παιδιά να σπουδάσουν. Σωστά. Που είχαν μαθητές στα σχολεία, πανελλήνιες, φροντιστήρια, φοιτητές. Και εκείνη την περίοδο δεν ήταν κατανοητό στην τότε κυβέρνηση ότι το 50% που έδινε, ούτε τα φροντιστήρια δεν μπορούσε μία μητέρα να καλύψει ή ένας πατέρας, γιατί δεν έχει σημασία. Τη σύνταξη τη χειρίας τις παίρνουν και οι δύο. Είτε είναι ο σύζυγος, είτε είναι η σύζυγος. Και επίσης ήταν και το όριο της ηλικίας, έτσι.
Μέχρι τα 55 είχε βάλει όρια και δεν. Και όμως δεν 55 και άνω, το έχανε και επανερχόταν στο 67. Ακριβώς. Όλη την περίοδο, λοιπόν, τα 12 χρόνια. Από τα 55 στο 67 τι έκανε 12 μια γυναίκα. Χρόνια πώς θα ζήσει, σωστά. Δεν μπορούσε να ζήσει. Είχαμε παιδιά που παίρνανε 190 ευρώ. Ήρθε μετά, με την πράγματι, όταν ο κύριος Μητσοτάκης τον δέχτηκε μια αντιπροσωπεία, την οποία την είχαν παροτρύνει και εμείς να τον επισκεφτεί. Και είπε ότι πράγματι αποδέχομαι το πρόβλημά σας και το αίτημά σας και μόλις θα έρθω στην κυβέρνηση θα το λύσω αμέσως. Αυτό ακούστηκε και από την τότε κυβέρνηση και διορθώθηκε πράγματι το. Διορθώθηκε από την προηγούμενη, να πούμε έτσι, στο τέλος, παραμονές εκλογών. Παραμονές εκλογών. Να το λέμε αυτό, γιατί θα σας πω τώρα, γιατί το ξέρω, γιατί με την πρόεδρο των συνταξιούχων της συνταξιούχης χειρίας από τη Λάρισα και τον πρόεδρο και με εδώ με την αντιπρόεδρο, βρεθήκαμε πολλές φορές στο δρόμο. Σωστά. Και πολλές φορές κάτω από το Υπουργείο Εργασίας, και εσείς ήσασταν εκεί και όλοι οι σύλλογοι των συνταξιούχων, κλείναμε το Υπουργείο γιατί δεν ακούγανε. Τεράστιο το θέμα και ευτυχώς. Αλλά έχει ένα πρόβλημα. Παρά το ότι δίνει στην πρώτη τριετία το 70% του αποθανόντος, σας είπα, εξαιρείται η προσωπική διαφορά. Δυστυχώς, ναι. Ένα κομμάτι της σύνταξης εξαφανίζεται. Λοιπόν, μετά από 3 χρόνια, εάν δεν υπάρχει άλλη σύνταξη, συνεχίζει το 70% εφόρου ζωής. Εάν υπάρχει άλλη σύνταξη, τότε πάμε στο 50% του 70% που παίρνει. Παίρνει τη σύνταξή του δηλαδή ο κληρονόμος, παίρνει και το 50% εφόρου ζωής από εκεί πέρα. Επί του 70% και όχι επί του συνόλου. Επί του 70%. Αυτό ίσως επί του συνόλου είναι 35% εξ αρχής. Ίσως εδώ, αυτό πρέπει να διορθωθεί. Αυτό πρώτα να διορθώσουμε την αδικία που υπάρχει στην ανισορροπία. Αυτό αφορά τους συνταξιούχους μετά το 16. Οι συνταξιούχοι του πριν του 16 όμως εξακολουθούν με το παλιό καθεστώς και έχουν 25%, και εδώ έχουμε συντάξεις 120, 140 και 150 ευρώ συντάξεις χειρίας, ενώ οι συντάξεις δεν πρέπει να είναι κάτω από την εθνική σύνταξη του 360, μου είχαν πει ότι είναι, αλλά διαπιστώθηκε ότι είναι λάθος και θα πρέπει εδώ να εξομοιωθεί και να ενσωματωθεί πλέον, να είναι ενιαία αντιμετώπιση όλων των συντάξεων χειρίας. Άρα, να το επαναλάβουμε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό που μόλις είπατε. Υπάρχει μία κατηγορία, αυτή που είναι πριν το 16, μπράβο, οι οποίοι παίρνουν σύνταξη χειρίας το 25%, σωστά. Και έχουμε. Με υπολογισμό που είναι πολύ χαμηλή. Δηλαδή, 140-150 ευρώ, τίποτα. Ναι, ναι. Κάπου εκεί νομίζω πρέπει να εκείνη. Πηγαίνει. Ναι, οι περισσότεροι εκείνοι. Εκείνη. Και έχουμε αυτοί οι οποίοι είναι με σύνταξη χειρίας μετά το 16, ναι, όπου όμως, προσέξτε τώρα, με τον καινούριο νόμο, αυτοί παίρνουν το 70%, σωστά, για 3 χρόνια. Τα πρώτα 3 χρόνια. Και μετά όμως έρχεται και παίρνεις το 50% το 70%. Άρα στο 35. Όποιος έχει και άλλη σύνταξη. Όχι, ναι, αυτός, όποιος έχει και άλλη σύνταξη, όποιος, όποιος δεν έχει άλλη σύνταξη, συνεχίζει το 70%. Ωραία, άρα τα 150 τι γίνονται, 180, 200. Εάν είναι, κοιτάξτε, το 70% είναι καλό ποσό. Ναι, είναι περίπου σε, ένα, σε κάποιον. Και αν εδώ ενταχθεί και η προσωπική διαφορά, θα είναι ακόμα καλύτερα. Εκεί πρέπει να δούμε την πρώτη φάση, να ενταχθεί η προσωπική. Ωραία. Διαφορά. Ποια είναι η δική σας πρόταση? Η πρόταση δική μας είναι να ενταχθεί η προσωπική διαφορά. Έτσι. Και όπως ελπίζω να είναι αλήθεια αυτό που φαίνεται ότι θα εξαγγελθεί σε λίγο, ότι μέσα στον χρόνο, ό,τι προσωπική διαφορά απομείνει μετά την μείωση του 7,75, γιατί όλες μειώθηκαν 7,75, το κομμάτι αυτό πρέπει. Λογιστική είναι η ενσωμάτωση. Mm-hmm. Ξέρετε, δεν υποχρεούται ο προϋπολογισμός να πληρώσει τίποτα. Απλά θα χρειαστεί να πληρώσει ό,τι αυξήσεις δοθούν πλέον από το 24 και μετά. Μάλιστα. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το δει με πολύ προσοχή ο κ. Πρωθυπουργός και να το κατανοήσει. Εξάλλου στις 4 Απριλίου, που έχουμε και εμείς μια εκδήλωση για να τα αναδείξουμε πάλι τα θέματά μας, το έχουμε ζητήσει συνάντηση και ελπίζω να μας δει να το ξαναπούμε. 4 Απριλίου που έχετε εκδήλωση? Στην Αθήνα. Στο έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Έχουμε μια εκκρεμότητα πολύ σοβαρή με τον κύριο Χατζηδάκη. Ελπίζω μέχρι τότε να την έχει λύσει. Ποια είναι αυτή? Είναι η συνδρομή, ναι, που παρακρατείται από τις συντάξεις και πάνω. Είναι συνδρομή που προβλέπεται και από το 1964 για όλα τα φυσικά μέλη που συμμετέχουν στα σωματεία. Έτσι. Ναι. Αυτή για να μην σας διακόψω, για να μπορέσουμε να το αναλύσουμε όλο, πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Κυρίες και κύριοι, και πάλι εδώ μαζί στην εκπομπή «Ραντεβού με την επικαιρότητα». Περιμένουμε τα δικά σας τηλέφωνα στο 211 18 60 001. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο των συνταξιούχων πολιτικών υπαλλήλων, τον κύριο Ηλιόπουλο. Ήδη στο πρώτο μέρος ξεκινήσαμε να συζητάμε τι ακριβώς έχει γίνει αυτό το χρόνο σε σχέση με τους συνταξιούχους, με τις αυξήσεις, με την προσωπική διαφορά, τι περιμένουμε τις επόμενες μέρες, καθώς είναι μέρες πληρωμών. Ήδη οι πρώτοι στις 15 του μηνός πήραν τα πρώτα χρήματα, τα πρώτα 100 ευρώ, όσοι είχαν προσωπική διαφορά. Περιμένουμε. Όχι, τα 100 ευρώ είναι για επικουρική σύνταξη. Για την επικουρική, λέω. Ναι, τα οφειλόμενα, να το διευκρινίσω. Τα χρωστάμε, ναι. Δηλαδή. Και περιμένουμε βέβαια τέλος του μήνα η υπόλοιπη. Έως τέλος. Μπορεί να έχει αρχίσει και ήδη. Δηλαδή, άκουσα τον κύριο Σταϊκούρα, ναι, που είπε ότι από σήμερα ξεκινάει η διαδικασία. Μάλιστα. Πάμε στην πρώτη μας γραμμή, στην κυρία. Η κυρία Βασιλική. Ναι, Βασιλική. Γεια σας. Γεια σας. Εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία από τα Γενοφάσκια μου. Δεν θα πάω καθόλου να ψηφίσω. Και θα σου πω το γιατί. Είμαι άνεργη 5 χρόνια, βέβαια είμαι μεγάλη γυναίκα. Είμαι ανασφάλιστη, γιατί δεν δίνουν και σε εμάς κάτι και μας έχουν στο περιθώριο. Και θέλω να βγάλω αυτή τη σύνταξη των ανασφάλιστων και μου ζητάνε του κόσμου τα χαρτιά, επειδή έχω ένα σπίτι εδώ που μένω και ένα σπίτι στα Κατσάβραχα. Επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Είμαι από τα Γιαννοφάσκια μου, Νέα Δημοκρατία. Στα 68 μου χρόνια δεν θα πάω για πρώτη φορά να ψηφίσω. Δεν μπορείτε να βγάλετε τις... Δεν μπορείτε 30 ψήφους. Ως υπερήλικας... Επειδή έχω ένα σπίτι, λέει να είσαι εντελώς άφορος. Έχει το, το τεκμήριο. Να κάνουν στα πλαίσια. Εδώ είναι όλοι οι εφοπλιστές και παίρνουν συντάξεις και παρασυντάξεις και μας κοροϊδεύουν. Μάλιστα, κυρία Βασιλική. Σας ευχαριστώ πολύ που καλέσατε. Έχετε δίκιο. Να το δούμε. Πάμε στην κυρία... την κυρία Νίκη από τον Κορυδαλό. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Όχι, δεν ακούγεται. Τώρα αυτό με το τεκμήριο είναι ένα θέμα. Αυτό ήδη θα πρέπει μετά των φόρων, το έχει, κύριε... φόρων που περιόρισε ο Πρωθυπουργός και είναι πάρα πολύ φόροι και είναι πολύ σημαντικό που βοήθησε. Το σπίτι που μένεις δεν μπορεί να είναι τεκμήριο. Αυτό πήγα να σας πω. Ναι, ναι. Τεκμήριο είναι ό,τι σου δίνει εισόδημα απ' έξω. Εδώ δεν παίρνει τίποτα. Γυναίκα, είσαι ξοδεύει κιόλα να το συντηρεί στο σπίτι. Όχι μόνο αυτό. Ακόμα και το άλλο σπίτι, το δεύτερο που λέει ότι έχει. Στο χωριό πιθανόν τώρα να είναι ένα σπίτι που. Περίπου στο χωριό. Να μην είναι καν και κατοικήσιμο. Ναι, βέβαια. Αν, εκτός κι αν υπάρχουν ενίκια και υπάρχουν έσοδα. Ίσως εκεί θα πρέπει να γίνεται μια διευκρίνηση. Αυτοί που έχουν ενίκια και που φαίνεται ότι έχουν κάποια έσοδα. Θα πληρώνει και έμφυα γυναίκα. Θα πληρώνει και έμφυα, ναι, ναι, αυτό, σίγουρα. Αυτό είναι κάκιστο, γιατί φόρο πληρώνει όταν έχει έσοδα. Τώρα, επειδή έχει φτιάξει ένα σπίτι για το οποίο έχει πληρώσει και φόρους έχει πληρώσει και άδειες έχει βγάλει. Και μπορεί να έχει και δάνειο. Και τις οικοδομές και τους οικοδόμους που το έκλεισαν, τους πλήρωσες. Και δάνειο μπορεί να χρωστάς ακόμα από αυτό. Και έρχεται και σου λέει πληρώνει και έμφυ. Άρα, αυτή η γυναίκα δεν μπορεί να πάρει σύνταξη. Για μένα έχει δίκιο. Εφόσον πράγματι δεν έχει άλλο εισόδημα, πρέπει αυτή η κοινωνική σύνταξη που βγαίνει για αυτές τις περιπτώσεις, τις δικαιούται και αυτή. Ωραία, πάμε στην κυρία Νίκη από τον Κορυδαλό. Ναι. Γεια σας, κυρία Νίκη. Γεια σας. Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Το 17 πέθανε ο σύζυγος και πήρα σύνταξη με 50% που ήταν ο Κατρούκαλος. Τώρα θα επανέλθει στο 70%. Όχι. Το 17 δεν μπορεί να πήρε 50. Το 17 πήρε 70. Όχι, το 17 50 ήταν. Με 50%. Με τον παλιό νόμο, Κατρούκαλο. Ήταν με 50. Το 2000... Α, ναι, έχεις δίκιο. Το 2019 έγινε, ναι. Πήρατε με το 50%. Ναι, και τώρα ναι. Τι παίρνετε. Είμα 440 ευρώ. Είχα βιοτεχνία 2.500. Όχι, όχι. Τη σύνταξη χειρίας ρωτάω, κυρία Νίκη. Αυτό, 440. 440. Δεν παίρνει άλλη. Εσείς ναι. Άλλη σύνταξη έχετε. Όχι, όχι, όχι. Τίποτα. Κάτι δεν είναι καλά. Ναι, πρέπει, καταχωρήθηκε η σύνταξη, όπως είπατε και εσείς, με το 50% αρχικό και δεν μπήκε στη νέα ρύθμιση το 70% για την τριετία. Μα είχε περάσει είχε περάσει η τριετία. Η συγκεκριμένη κυρία τώρα έχει περάσει τριετία, αλλά επειδή έχει μόνο μία σύνταξη, πρέπει να διορθωθεί η σύνταξή της να πάει στο 70%. Άρα πρέπει να μιλήσετε με κάποιον ή λογιστή δικηγόρο.
Στον ΕΦΚΑ να κάνει ένα και αίτημα. Να κάνετε αίτηση στον ΕΦΚΑ για να δούμε τι μήπως μπορεί να διορθωθεί. Μάλιστα. Βέβαια, καταθέσει έτσι. Για να βάλω δικηγόρο πρέπει να πληρώσω λεφτά. Όχι, να πάτε στον ΕΦΚΑ να κάνετε την αίτηση, γιατί έπρεπε να παίρνετε. Ας πάρει το 1555 που σας δώσει και κατέθεση. Το 15, ναι, κάντε αυτό το τηλέφωνο που λέει και ο κύριος Ηλιόπουλος. Πείτε το, κύριε Ηλιόπουλε. 1555. Συγγνώμη. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Θα καλέσετε στο 1555. 1555. Είναι δωρεάν όλο το 24ωρο. 1555. Μάλιστα, 24 ώρες το 24ωρο είναι ανοιχτό. Είναι δωρεάν, δεν πληρώνετε τηλέφωνο. 1555 είπατε. Ναι, 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 ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης από το Γαλάτσι. Ναι, γεια σας. Yeah. Τον πρόεδρο ήθελα να μιλήσω, να του πω ένα πρόβλημα. Λοιπόν, η αδερφή μου έπαιρνε μια σύνταξη του πατέρα της και μισή, δηλαδή με τη μάνα του, μισή, ο πέθανε ο πατέρας και έπαιρνε μισή αυτή και μισή η μητέρα της. Και παντρεύτηκε και ξέχασε να το δηλώσει ότι πέθανε και της έχει βγάλει ένα ποσό που χρωστάει. Μετά διαζεύτηκε. Από τη διάζευση μετά παίρνει χρήματα μετά το διαζύγιο. Όχι. Δηλαδή παντρεύτηκε και διαζεύτηκε. Όχι, δυστυχώς δεν προβλέπεται. Δεν προβλέπεται κάτι. Δυστυχώς. Δεν σας ακούω καλά. Δυστυχώς δεν προβλέπεται. Δεν προβλέπεται να επανέλθει η σύνταξή της. Α, δεν προβλέπεται. Δεν προβλέπεται. Καλά αυτό, δεν προβλέπεται, ναι, ναι. Δεν προβλέπεται. Όχι, δεν προβλέπεται, κύριε Δημήτρη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ναι. Εντάξει, τώρα όταν κάποιος παντρεύεται, κόβε τη σύνταξη. Τώρα να το ξέρουν όσοι παντρευτούν. Δυστυχώς χάνουν τη σύνταξη της, που έχουν κυροδοτήσει για διάφορους λόγους από τους αποθανόντες. Δεν επανέρχεται πάλι. Μάλιστα. Να πάμε στον κύριο Μανώλη στο Εγάλαιο. Ναι. Γεια σας. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Σας ακούμε, κύριε Μανώλη. Τα αντιπληκτικά δεν είναι τίποτα. Μας έχουν κρύψει τα τυχεστά. Και είμαστε σε χρωμούντι. Και περιμένουμε τι δικορυγίες δεν μπορούμε να περάσουμε. Δεν ακούγεστε καλά, κύριε Μανώλη. Δεν έχετε καλό σήμα, μάλλον. Πάμε στον κύριο Κώστα στο Κερατσίνη. Ναι. Σας ακούω, μιλάει, κύριε Κώστα. Μιλάει ο Κώστας μιλάει γιατί ακούγεται και ο άλλος στο τηλέφωνο. Όχι, όχι, ο κύριος Κώστας είστε. Λοιπόν, ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε ψηφίσει ένα νόμο και σε όλες τις ΔΕΚΟ και τους οργανισμούς είχε μία θέση ο συνδικαλιστής. Δεν ξέρω βέβαια αν στο νόμο μέσα υπήρχε αν είναι του Δημοτικού, του Λυκείου ή του... ή είχε κανένα μεταπτυχιακό. Μπορεί να ήταν και του Δημοτικού, δεν ξέρω. Ο νόμος αυτός υπάρχει ακόμα? Καμία θέση σε κανένα συνδικαλιστή δεν υπάρχει. Οι συνδικαλιστές εκλέγονται από τους εργαζόμενους για ορισμένη και συγκεκριμένη θητεία. Είτε ακούστε, ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε ψηφίσει ένα νόμο, ναι, και είχε μία θέση ενός συνδικαλιστού. Ένας συνδικαλιστής είχε μία θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ρωτάω, ο νόμος αυτός υπάρχει ή καταργήθηκε? Οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων μπορεί να είναι ο εκλεγμένος σε ένα διοικητικό συμβούλιο ή κάποιος άλλος, είτε εργαζόμενος είτε συνταξιούχος, σύμφωνα με τον νόμο, υπάρχει ως μέλος συμβουλίου. Και τώρα, στον ΕΦΚΑ παράδειγμα που βγάλει τις συντάξεις, υπάρχουν εκπρόσωποι και των συνταξιούχων και των εργαζόμενων. Εγώ οποίοι... σας ρωτάω για τις ΔΕΚΟ και τους οργανισμούς. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε ψηφίσει ένα κύριε, νόμο. Κύριε Κώστα, σας έλεγε μία κύριε μισή Κώστα, να συγκαλυστεί. Κύριε Κώστα, αυτό υπάρχει, ακούστε με λιγάκι. Καταργηθεί. Κύριε Κώστα, μ' ακούτε? Μ' ακούτε, κύριε Κώστα? Σας ακούω. Ωραία. Σας απάντησε ο κύριος Ηλιόπλος. Μα εγώ ρωτάω κάτι συγκεκριμένο και ο κύριος Ηλιόπλος σας απάντησε, πολύ συγκεκριμένα. Σας είπε ότι στους οργανισμούς υπάρχει πάντα στα διοικητικά συμβούλια. Στα ταμεία, στον ΕΦΚΑ που παίρνει συνταξή του. Υπάρχει και μία θέση εκπροσώπου. Με θητεία. Με θητεία. Σας απάντησε. Τριετή θητεία. Στις ΔΕΚΟ δεν ξέρετε. Η ΔΕΚΟ είναι... τον εργαζόμενο μιλάτε τώρα εσείς.
Εκεί... Ναι, συνδικαλιστή στον έργο από το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε κάτι γι' αυτό να ρωτήσετε? Είναι εκπρόσωποι που ορίζονται από τη ΓΕΣΕ, γιατί είναι στη ΓΕΣΕ, δεν έχουν εγώ αρμοδιότητα με τη ΓΕΣΕ, που τους ορίζει ως εκπροσώπους, προβλέπονται από τον νόμο για κάποιο χρονικό διάστημα. Εκπροσωπούν δηλαδή τους εργαζόμενους. Γιατί η ΓΕΣΕ δεν είναι του κράτους, το διοικητικό συμβούλιο δεν το ορίζει το κράτος? Η ΓΕΣΕ εκπροσωπεί τους εργαζόμενους. Και ένας λοιπόν. ΔΕΚΟ. Σε όλα, βέβαια, και στις ΔΕΚΟ. Γιατί η ΔΕΚΟ τι είναι, δεν είναι υπηρεσία. Και η ΑΔΕΔΗ τι είναι? Η ΑΔΕΔΗ είναι του δημοσίου. Και η ΔΕΚΟ τι είναι, δεν είναι του δημοσίου? Η ΔΕΚΟ όχι. Ναι, είναι νομικά πρόσωπα. Είναι νομικά πρόσωπα, κύριε Κώστα. Δημοσίου δικαίου όμως. Ναι, δεν ανήκουν στην ΑΔΕΔΗ. Κάποια δημοσίου δικαίου, κάποια ιδιωτικού. Δεν είναι όλα. Κύριε, είμαστε κομμουνιστική χώρα και δεν το ξέρουμε, νομίζω. Γεια σας. Εντάξει. Εντάξει. Δεν έχω να πω κάτι. Τι, οι κομμουνιστές έχουν δικαίωμα. Πάμε στην κυρία Γεωργιέφη στην Ελευσίνα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ηλιόπουλο. Βγήκα στη σύνταξη το 18. Το 18. Όταν μου βγήκε η σύνταξη, είχε δύο κείμενα. Το ένα έλεγε θα παίρνατε εθνική πριν τον νόμο 750 και με το νέο νόμο θα παίρνετε 560. Αυτό πρόκειται να διορθωθεί? Δεν ξέρω αν τη μείωση σας έχει γίνει. Η σύνταξή σας είναι κομμένη στα δύο ή στα τρία κομμάτια. Είναι η εθνική σύνταξη, είναι η ανταποδοτική σύνταξη και αν έχετε και προσωπική διαφορά. Έτσι, όλα... Είναι αυτά τα κομμάτια. Τώρα δεν ξέρω τι διαβάζετε. Άμα λέει ανταποδοτική σύνταξη 550, μήπως του λέει και εθνική σύνταξη. Μαζί, ξεχωριστά. Μαζί. Αθρηστικά όλα μαζί είναι τόσα. Όλα μαζί, 560. Από 750 που λέτε. Ναι, ναι. Είναι σύνταξη δική σας ή την κληρονομήσατε? Δική μου, δική μου. Έπαιρνα το συζύγου, βέβαια πήγα, το κατέθεσα. Μου κόψανε τα μισά και παίρνω τη δική μου, αλλά αυτό τι είναι τώρα? Εάν έχει περικοπή για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ, πρέπει να δω και τη σύνταξή σας και τους λόγους. Έτσι πρέπει να κάνετε το ερώτημα στον ΕΦΚΑ. Ναι. Στο 1555 θα πάρετε τηλέφωνο. Σε αυτό που δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο θα έχετε μπροστά σας τα χαρτιά για να μπορέσετε να σας ενημερώσουν. Δεν πληρώνετε το τηλέφωνο, είναι δωρεάν. Μ' ακούτε? Ναι, μπορώ να πάω εκεί στο ΕΦΚΑ, γιατί κάτε, έχω στον Πειραιά. Κάτε πρώτα το τηλέφωνο στο 1555. Ναι. Μπορείτε να πάρετε, δεν θα χρεωθείτε το τηλέφωνο, είναι δωρεάν το τηλέφωνο. Και αυτό ώρα το τηλέφωνο δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο. Σωστά. Οπότε, ό,τι ώρα μπορείτε και αν θέλετε και είναι και κάποιο από τα παιδιά σας μαζί, να μπορέσετε να πάρετε τηλέφωνο, να έχετε τα χαρτιά σας μπροστά, αυτά τα οποία μας λέτε αυτή τη στιγμή, να δώσετε τις πληροφορίες που θέλουν για να μπορέσουν να σας απαντήσουν, κυρία Γεωργία. Σας ευχαριστώ που πήρατε τηλέφωνο. Να πάμε στον κύριο, στην κυρία Μαρία στην Κυψέλη. Ναι, χαίρετε κύριε Βρένα. Γεια σας. Καλά εσείς. Θα λέμε καλά. Θέλω να ρωτήσω κάτι για αυτούς που ανήκουν στο ΤΑΠΕΚΑ. Προβλέπετε κάτι τώρα για το ΜΑΣΑ ή όχι, μάλλον όχι? Αυτοί που ανήκουν στο ΤΑΠΕΚΑ, άτομα με ειδικές ανάγκες και τα λοιπά. Κανένα επιπλέον βοήθημα? Ναι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση. Θα περιμένουμε λιγάκι. Επειδή δεν υπάρχει πλέον θεσμοθετημένη η ΣΥ. Μήπως είναι διαταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην δοθεί τίποτα στο κοινωνικό κράτος? Όχι, κυρία Μαρία. Μα δόθηκε ήδη το Χριστούγεννα. Δόθηκε ήδη τα Χριστούγεννα. Δεν πήρατε, ναι, το δώρο. Αλλά άλλο τα πληκτούρια να λέω για τώρα. Ωραία, να περιμένουμε λιγάκι και να δούμε και τις επόμενες μέρες τι θα γίνει και θα έχουμε ανακοινώσεις. Εντάξει, πατάρι, γιατί... Εντάξει, κυρία Μαρία μου. Έχει μείνει επάπειρο να πω. Έγινε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που καλέσατε. Πάμε στον κύριο Μανώλη στο Εγάλεο. Ναι, για τις αναπηρικές συντάξεις. Μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως, κύριε Μανώλη.
Για τις αναπηρικές συντάξεις δεν βλέπω να λένε τίποτα. Είχαμε 64% για τρεις πόντους, δηλαδή δεν με βγάζουν. Γιατί γίνεται αυτό? Τι να σας πω τώρα, αυτό εξαρτάται από την Επιτροπή που έχετε από περάσει. Προβλέπεται 65 και αν. 65 και αν, αυτό. Ναι, αλλά λέει ο κύριος τώρα, γιατί πέρασε το 64, το 64 επιτροπή... και θέμα της Επιτροπής. Ναι, ναι. Μήπως να κάνετε κάποια ένσταση να ξαναπεράσετε? Ναι, είχα κάνει και ένσταση, είχα πάει και στα δικαστήρια και ξέρω εγώ, μας κόβουν συνέχεια και έχω 1002 προβλήματα. Για να τις εκατό είναι περίεργο. Είναι χρόνια δηλαδή αυτή η εκκρεμότητα. Τι χρόνια σας έχουν στο 64%? Με κατεβάζουν συνέχεια. Για τρεις πόντους δηλαδή δεν πήρα, ναι. Δεν παίρνω σύνταξη. 67%. Τα προβλήματα μας είναι 1002. Ωραία. Το καταγράφουμε, κύριε Μανώλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που καλέσατε. Να είστε καλά. Τώρα σε αυτό είναι θέμα από το θέμα της Επιτροπής από την οποία περνάει κάποιος. Η Επιτροπή θα δώσει ποσοστό ό,τι λέει ο νόμος. Ακριβώς. Δεν μπορεί να αλλάξει τον νόμο. Ή θα αλλάξει ο νόμος και θα κατεβάσει την ποσόστοση. Ούτε μπορεί να τον βάλει παραπάνω αν δεν είναι σε τέτοιο επίπεδο αναπηρίας. Επιτροπή... Πάμε στον κύριο Κώστα από τη Λαμπρινή. Ναι, γεια σας κύριε Αβίνα. Γεια σας. Χαίρετε και στον κύριο Ηλιόπουλο. Γεια σας. Είμαι καινούριος συνταξιούχος, δηλαδή το 22 βγήκα. Δεν έχω προσωπική διαφορά. Και πήρα την αύξηση του 7,75 κανονικά. Όμως δεν πήρα την αύξηση του Ιανουαρίου, την οποία ο κύριος Τσάπαλος πριν κάνα μήνα που ήταν στην εκπομπή σας, είπε ότι θα δοθεί με τη σύνταξη του Μαρτίου, το Φεβρουάριο, δηλαδή που μας πέρασε τώρα. Εγώ δεν την πήρα όμως αυτή την αύξηση του Ιανουαρίου. Ξέρετε κάτι γι' αυτό? Όχι, είναι η πρώτη φορά που το ακούω. Είναι του 46-70, λέτε? Είναι το 22, τώρα βγήκε ο άνθρωπος. Εγώ βγήκα το καλοκαίρι του 22. Πήρα κανονικά γιατί δεν είχα προσωπική διαφορά. Ωραία. Όμως δεν πήρα την αύξηση του 7,75 του μηνός Ιανουαρίου, την οποία ο κύριος Τσάπαλος είχε πει στην εκπομπή σας ότι θα πληρωθεί με τη σύνταξη του αναδρομικά. Το μήνα που πήραμε τον περασμένο. Όλοι το έχουν πάρει, είστε ίσως ο μόνος που το λέει αυτή τη στιγμή. Αυτό θέλω να ξέρω. Μήπως υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις και δεν έχουμε πάρει? Θα την πάρουμε τον επόμενο μήνα, επειδή δεν έχω ακούσει κάτι από το Υπουργείο. Να επικοινωνήσετε με το 1555. Το 1555 το πήρα και με παρέκεψε να πάω στην Φιλαδέλφεια που ανήκω. Ας πούμε, εντάξει, στο τμήμα που ανήκω εκεί, το συντάξιο. Ακριβώς, γιατί μπορεί να έχει γίνει κάποιο λάθος. Έπρεπε να τα έχετε πάρει, κύριε Κώστα. 100%, γιατί αφού το παρέπεψε και ρωτωθεί 1555. Είναι σίγουρο ότι έπρεπε. Κάτι λάθος έχει γίνει. Πρέπει να το πάρετε. Και έπρεπε ήδη να το είχατε πάρει. Εντάξει, αυτό ήθελα να ξέρω, αν είμαι μεμονωμένη περίπτωση ή αν είναι και σε άλλους συνταξιούχους. Όχι, όχι. Είναι η πρώτη φορά που το ακούμε κιόλας. Οπότε να απευθυνθείτε στη Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί που ανήκετε στον ΕΦΚΑ. Μήπως, μήπως το δόθηκαν 2-7-75 το Φεβρουάριο. Αυτό λέω. Είδα, του Φεβρουαρίου το είδατε? Ναι, βεβαίως το είδα. Δεν μου είχαν δοθεί 2, όχι. Ωραία, τότε να κοιτάξετε, γιατί κάποιο λάθος έχει δοθεί. Μάλιστα. Εντάξει, ευχαριστώ. Εντάξει, κύριε Αβίνα, ευχαριστώ πολύ που ακούσατε. Εσείς, να είστε καλά. Πάμε στην κυρία Μέρη. Γεια σας, κύριε Αβίνα. Καλό μεσημέρι. Επίσης, και στον κύριο Ηλιόπουλο. Να είστε καλά. Παρακαλώ πολύ, ήθελα να με βοηθήσετε, γιατί το 17 έκανα αίτηση για την επικουρική, για τη σύνταξη. Το 19 βγήκαμε μειωμένη. Και τώρα το καλοκαίρι βγήκαμε 372 ευρώ το μήνα. Και επικουρική δεν έχω πάρει καθόλου. Το καλοκαίρι με ειδοποίησαν από τον ΕΦΚΑ της Αγίας Σοφίας να πάω να πληρώσω 1.374, γιατί μου έλειπαν 545 ένσημα συγκεκριμένα. Πήγαμε κατευθείαν, τα πληρώσαμε. Έκτοτε δεν έχω καμία απάντηση. Παίρνω το 1555, τη μία η απόφαση δεν έχει βγει, την άλλη ο διευθυντής δεν έχει υπογράψει και άκρη δεν μπορώ να βγάλω με τίποτα. Είναι, μπορώ να κάνω. Έχετε δίκιο, έπρεπε ήδη να πάρετε κι εσείς λόγω της καθυστέρησης το κατοστάρικο το μήνα. Ναι, αυτό που είναι. Ναι, το πήρατε? Όχι. Ναι, πρέπει λοιπόν να σας βάλω το κατοστάρικο το μήνα μέχρι να σας γίνει η εκαθάριση. Έτσι, γιατί είστε από το 17 είναι αρκετά χρόνια. Έτσι, και πέρα, εφόσον πληρώσατε και νομιμοποιήσατε το δικαίωμά σας να πάρετε την επικουρική σύνταξη, πρέπει να σκαταβληθεί αναδρομικά το κατοστάρικο. Μήπως πάει τέλος. Ή εκτός τέλος Απριλίου. Τέλος Μαρτίου. Τέλος Απριλίου. Θα γίνει η εκαθάριση. Ναι, ναι.
Γιατί άκουσα για τέλειο Μαρτίου. Πόσες φορές έχω επιχειρήσει να επικοινωνήσω, το έχω απαντάει. Όσοι δεν πήρατε. Το 1555 μου δίνει μια σοφή απάντηση. Ακούστε με. Σε όσους δεν έδωσαν το κατοστάρικο τα αναδρομικά, υπάρχει δέσμευση και η απόφαση μέχρι τέλος Απριλίου να σας γίνει πλήρη εκαθάριση. Με τα αναδρομικά σας όλα. Να είστε καλά, κυρία Μαρία. Πάμε στον κύριο Γιώργο στο Περιστέρι. Ναι, ναι, γεια σας. Γεια σας. Είχα ακούσει προηγουμένως που ήταν ένας κύριος που είπε για την αδερφή του που είχαν κόψει το επίδομα αυτό. Παντρεύτηκε. Παντρεύτηκε και δεν έπαιρνε τη σύνταξη του πατέρα της. Ναι. Κόπηκε. Τώρα και μια άλλη περίπτωση που έχω την ξαδέρφη που έχει το 12 και εμφανίστηκε. Έχει δηλαδή παντρεύτηκε το 88, δεν το δήλωσε και έχει και στο 12 ανεκαλύφθη. Αυτό έχει παραγράφονται, αυτά πότε παραγράφονται. Δεν κατάλαβα. Δεν της αποδόθηκε, δεν έκανε τα χαρτιά της για να πάρει το δικαίωμά της από το 12, αυτό λέτε. Παντρεύτηκε το 12, δεν το δήλωσε η ξαδέρφη μου. Μάλιστα. Δεν το δηλώνετε. Και το 2012 ανεκαλύφθη ότι έπαιρνε τη σύνταξη της επιτροπής και αυτής ένα πρόστιμο. Παραγράφονται αυτά, πότε όχι. Παραγράφονται. Πώς θα παραγραφεί το πρόστιμο. Έχει ένα πρόστιμο και δεν το... Λέει αν έχει περάσει δεκαετία. Ναι, το 12 είχε παντρευτεί. Δεν το ανέφερε η ξαδέρφη μου. Μάλιστα. Και της ήρθε το πρόστιμο πότε. Το 12 ανεκαλύφθη. Πότε κοινοποιήθηκε. Το 12. Το 12 κοινοποιήθηκε. Από τότε δεν έχει ενοχληθεί από το 12. Ναι, έχει κάνει. Από το 12 κοινοποιήθηκε. Δηλαδή. Το 88 είχε παντρευτεί. Κύριε Γιώργο, δύο λεπτά. Το 12 της ήρθε το πρόστιμο. Το πλήρωσε αυτό το πρόστιμο. Όχι. 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 Την ενόχλησαν από την εφορία. Της είχε έρθει 50.000. Μάλιστα. Και αυτές τις 50.000... Παραγράφεται αυτό. Πότε παραγράφεται. Εάν της έχει κοινοποιηθεί, ισχύει η μία πενταετία. Από τότε που κοινοποιήθηκε. Τώρα έχει το 12 και την αφήσανε από το 12 χωρίς να καινούργια ειδοποίηση. Κάτι δεν λέμε καλά. Να ρωτήσει ένα δικηγόρο γιατί είναι καλύτερα με δικηγόρο, θέμα. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Γιώργο. Πάμε στην τελευταία μας γραμμή. Την κυρία Χρύσα από το Κερατσίνι. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Είμαι συνταξιούχος από το 15 του Δημοσίου. Δεν έχω πάρει αύξηση. Δεν πήρα επίδομα. Η κύρια σύνταξη είναι 700 και επικουρική 110. Ενδέχεται να πάρω εγώ τα 300 ευρώ τώρα. Είχατε προσωπική διαφορά. Ναι, ναι. Πώς είναι η προσωπική διαφορά. Δεν το ξέρω, δεν το έχω ψάξει αυτό. Ναι, να το δείτε, να εκτυπώσετε το ενημερωτικό σημείωμα του Δεκεμβρίου του 2022 για να δείτε αν υπάρχει προσωπική διαφορά. Αν υπάρχει, θα συμψηφιστεί με το 775. Έτσι, αν δεν πάρετε τίποτα, προφανώς εσείς είστε κάτω από το 800, θα πάρετε 300 ευρώ. Πόσο θα πάρω? 300 ευρώ. Εάν δεν έχετε πάρει 775 και έχετε πάρει όμως το 250, τα Χριστούγεννα. Όχι, δεν έχω πάρει καθόλου. Όχι, τίποτα. Άρα είσαι πάνω από 800 τότε για να πει το έχετε πάρει. Είναι 700 και 116 επικουρική, 816. Ναι. Σωστά. Ναι. Είστε πάνω από 800. Η επικουρική δεν υπολογίζεται όπως το υπολογίζουμε στο 300. Στο 300 δεν θα υπολογιστεί, άρα θα το πάρει τώρα. Θα πάρει 300 ευρώ. Ωραία, να είστε καλά κυρία Χρύσα. Θα πάρω και την αύξηση. Το 775 το έχετε πάρει ήδη. Δεν το έχω πάρει αυτό. Επειδή δεν πήρε θα πάρει 300 ευρώ. Επειδή έχετε την προσωπική διαφορά... Είναι λογιστική, λογιστικά έχει γίνει όλη η διαδικασία της δικής σας αύξησης και γι' αυτό δεν είδατε τα χρήματα στην τσέπη σας. Και γι' αυτό το λόγο θα πάρετε και τα 300 ευρώ τώρα. Ωραία. Ενδέχεται αυτό το ποσό να δοθεί μαζί με τη σύνταξη ή νωρίτερα. Ανακοίνωσε στο Υπουργείο ότι θα αρχίσει να αποδίδεται, ενδεχομένως να αποδοθεί και πιο νωρίς. Ωραία. Μέχρι τέλος Μαρτίου πάτσα το πάρετε. Να ευχαριστήσω την κυρία Χρύσα γιατί έκλεισε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που επικοινωνήσατε. Κύριε Ηλιόπλε, σας ευχαριστώ που ήσασταν. Δεν τα πάμε όλα, δεν προλάβαμε. Αλλά μέχρι τις 4 Απριλίου που θα πάτε να κάνετε την εκδήλωση κάτω από το Υπουργείο, αν δεν έρθετε εσείς, θα έρθει εκπρόσωπό σας εδώ. Okay.
Λοιπόν, εντάξει, θα ενημερώσουμε. Ελπίζουμε ότι τόσο ο Υπουργός Εργασίας κυρίως που έχει κάποιες εκκρεμότητες αρκετά σοβαρές μαζί μας, ιδιαίτερα τα 0,20 ευρώ θα πρέπει να τα αποδώσει το συντομότερο δυνατόν, γιατί είναι δικά μας χρήματα, δεν επηρεάζουν κρατικό προϋπολογισμό και δεν δικαιούται κανένας να τα παρακρατήσει αφού προβλέπεται από δύο νόμους η αποδοσή τους. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ηλιόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι.